γυρίσουμε λίγο στα του οίκου σου. Είσαι πιστός εσύ στη γυναίκα σου. Πάντα. Πάντα. Πάντα, ναι. Μα το λένε και στην εκπομπή θα δούμε ποιο θα μα το πει. Ότι είναι λάτομο αυτό, ότι είναι μονογαμικό. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Είστε πολλά χρόνια μαζί από ό,τι ξέρω. Βεβαίως. Από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αθήνα με τη γυναίκα μου ήμασταν μαζί. Με βοήθησε πάρα πολύ. Πόσο κυριακό ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου, ακόμη και οργανωτικά? Σημαντικό ρόλο. Σημαντικό. Η γυναίκα μου έχει ένα χάρισμα που εγώ δεν το έχω. Μόλις έρθει κάποιο, την ακτινογραφεί κατευθείαν. Χωρίς να ξέρει τον παρελθόν του και θα μου πει αυτός έρχεται για καλό ή για κακό, κατευθείαν. Είναι ένα χάρισμα αυτό που εγώ δεν το έχω και μου έχει... Σου έχει δει σε καλό αυτό, σε έχει προφυλάξει πολλές φορές? Σε πολλά πράγματα, σε μερικά που έχω ενεργήσει εγώ εγωιστικά σαν ο άνδρας του σπιτιού, ας πούμε, και έκανα την πάρση. Πάντως τα οργανωτικά, όλα τα δικά σου, τα οργανωτικά επαγγελματικά τα έχει αναλάβει εκείνη. Τα οργανωτικά επαγγελματικά. Σχεδόν. Λειτουργεί και ως μάνατζερ σου δηλαδή παράλληλα? Όχι, όχι, το μάνατζερ όχι. Όχι. Ο μάνατζερ μη στέκεσαι στον όρο. Ανθρωπός. Σαν ο άνθρωπος, στον οποίο πρέπει να πω κάποια στιγμή ένα μυστικό. Mm-hmm. Ποτέ δεν είχα γυναίκα μάνατζερ, δεν είχα ποτέ. Μακάρι να είχα. Δεν είχα κακό να έχεις ματζμέικερ. Γιατί είναι κακό? Γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα ο ίδιος ο καλλιτέχνης να κάθεται και να μιλάει με έναν επιχειρηματία ή με οποιοδήποτε άλλο, με έναν δήμαρχο για μια συναυλία και να διαπραγματεύεται τα οικονομικά. Νιώθεις μπακάλι εκείνη τη στιγμή. Σαν μπακάλι και δεν μ' αρέσει. Δεν είναι μέρος της δουλειάς όμως αυτό? Πώς? Δεν είναι μέρος της δουλειάς? Είναι, αλλά δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εμένα μου αρέσει μόνο να τραγουδάω, τίποτα άλλο. Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά τα άλλα πράγματα. Mm-hmm. Βέβαια σήμερα δεν θα υπάρχουν. Δεν καλά συνεπώς. Όχι, δεν κατεφέρω καθόλου. Έτσι, ναι. Καθόλου. Μάλλον είναι πολλά τσάπατα εγώ κάνει. Λοιπόν, γι' αυτό βέβαια στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οι μάντζερ τόσα χρόνια. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποια γραφεία τα οποία αρχίζουν και λειτουργούν πιο οργανωμένα και είναι και πολύ σωστό αυτό να γίνεται. Mm-hmm. Παλιά υπήρχαν μόνο οι μάντζερ της Ομονίας και σε αυτή η περίφημη ατζέντιδε που λέγαμε. Στο πόδι του. Σήμερα υπάρχουν παιδιά νέα, παιδιά μορφωμένα, με σπουδές στο εξωτερικό, σε θέματα management κλπ. Και είναι πολύ καλό αυτό.